Με μια εκδήλωση ανοιχτή στην κριτική κοινωνία, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχθηκε γονείς και μαθητές για να τους συστήσει με τα νέα ακαδημαϊκά προγράμματα που παρέχει. Το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποτελείται από 11 πανεπιστημιακά τμήματα, από άκρης άκρη της Κρήτης, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία, σε επιστήμες που αφορούν τους μηχανικούς, τους επιστήμονες υγείας, τους γεωπόνους, επιστήμες οικονομίας και διοίκησης, καθώς και επιστήμες μουσικής και οπτοακουστικών τεχνολογιών. Καλούμε λοιπόν τους γονείς να μας εμπιστευτούν τα παιδιά τους, τους νέους φοιτητές, να επιλέξουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή. Στους χώρους της Σχολής Επιστημών Υγείας, οι επισκέπτες και οι αυριανοί φοιτητές του Ιδρύματος συζήτησαν με τους καθηγητές των τμήματων, ενώ ανοιχτά στο κοινό ήταν και μια σειρά εργαστηρίων. Είναι ένας προσομοιωτής οδήγησης, ο οποίος έχει έρθει από τον Καναδά, από πολύ μακριά, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Κρήτης. Και αυτός χρησιμοποιείται κυρίως σε πειραματική έρευνα. Δηλαδή εδώ εκπαιδεύονται οι φοιτητές μας για το πώς να μελετούν τον ανθρώπινο παράγοντα στην οδήγηση. Εκτός αυτού όμως έρχονται καθημερινά πάρα πολλά παιδιά, μας επισκέπτονται και γονείς. Το εδώ που βλέπετε είναι το δεύτερο εργαστήριό μας που το έχουμε εδώ στο Ηράκλειο για τα παιδιά που κάνουν την πρακτική τους άσκηση ή την πτυχιακή τους εργασία ή και τώρα όπου να είναι που θα ξεκινήσουν τα διδακτορικά. Εδώ βλέπετε ένα όργανο που λέγεται αέριος θυσμογραφία, στο οποίο μπαίνει μέσα ο μετρούμενος και μετράει την πυκνότητα του σώματός του, από την οποία μπορούμε τελικά να δούμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια το ποσοστό λίπους, τη μυϊκή μάζα, την κυταρική μάζα, ενδοκυτάριο, εξοκυτάριο νερό σώματος. Τα ακαδημαϊκά τμήματα βρίσκονται ήδη στα μηχανογραφικά δελτία, με το Ίδρυμα έτοιμο να υποδεχθεί πάνω από 2.000 φοιτητές το Σεπτέμβριο. Τα τμήματα αυτά, τα 11, λειτουργούσαν στο παρελθόν με άλλα προγράμματα σπουδών στο πρώην ΤΕΙ Κρήτης και αποτελούν τη μετεξέλιξη αυτών των τμήματων, που ήταν και αυτά πολύ επιτυχημένα, με επαγγελματικά δικαιώματα και με αποφύτους οι οποίοι ήταν αποδεκτοί στην αγορά εργασίας, συνεχίζουν τώρα αυτά ως νέα πανεπιστημιακά τμήματα. Είναι γνωστό ότι τα τμήματα των ηλεκτρολόγων, όπως και τα τμήματα της πληροφορικής και αργότερα των μηχανικών πληροφορικής, ήταν τμήματα με μεγάλη δύσδυση στην αγορά. Αυτή η παράδοση συνεχίζεται. Το τμήμα ιδιαίτερα κοινωνικής εργασίας αλλά και η σχολή με όλα τα άλλα τμήματα που αφορούν την υγεία έχουν πάρα πολλά να δώσουν στους αποφύτους του Λυκείου, καθώς ανοίγουν δρόμους σε δομές υγείας, σε δομές κοινωνικής πρόνοιας, φροντίδας, ηλικιωμένων, παιδιών και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συναυλία στο αγρόκτημα του Ιδρύματος.